Ένωσαν τα αίματα στην εκπομπή Κοινωνία ώρα Μέγκα με αφορμή την ερώτηση που είχαν καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης για τα εξοπλιστικά προγράμματα το 2009. Ενώπιον του ελληνικού λαού, παραδέχεται σε διπλά κοροϊδό. Κάνεις και ερώτηση τώρα για την υπόθεση. Δυνατόν. Την ερώτηση που έχει πάρει λεφτά ο Καρατζαφέρης. Μα άμα είχα να ασχοληθεί σοβαρά με την ερώτηση, θα πιάνει ο Καρατζαφέρης τότε σου. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Άλλο του Καρατζαφέρη ήσουν, αυτό μου λες. Μα δεν με έβαλε ο Καρατζαφέρη. Μα εσύ λέω πώς συμπεριφέρεσαι. Πώς αισθάνεσαι τώρα. Μη αλφα, λάμδα, αλφα, κάπα, έτσι αισθάνεσαι σήμερα. Για μια ερώτηση που είσαι για μια ερώτηση. Τώρα σου λέει. Για μια ερώτηση που κάνει και λέει. Μα τι πήρε λεφτά από την ερώτηση σου. Όχι, πριν τα έχει πάρει. Πριν 9 χρόνια πριν αυτό λέω. Και εσύ κάνει ερώτηση για το θέμα αυτό. Την ίδια στιγμή η Μαρίνα Χρυσοβελώνη, που είναι μέλος της Επιτροπής Ποθενέσχεση, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης έχει και τρίτη offshore εταιρεία. Πάρα πολύ εύκολα, κάνοντας μία έρευνα στο διαδίκτυο, αν θέλετε πατώντας, πληκτρολογώντας το αντίστοιχο γεμί το δικό μας, το οποίο είναι στο γεμί της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, βρέθηκε στοιχείο ότι υπάρχει άλλη μία εταιρεία, η οποία έχει την ονομασία, την επωνυμία DeckRock, φαίνεται ξεκάθαρο. Το βρήκατε στο διαδίκτυο. Εάν ψάξεις κάποια πράγματα, ενδεχομένως μπορείς να βρεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ βρήκα αυτό το στοιχείο.